Ζήσε την πραγματική εμπειρία. Σήμερα προετοιμαζόμαστε για τις συναντήσεις που θα κάνουμε. Έχουμε βρει ένα σπίτι που μείναμε όλο το βράδυ, θα μείνουμε και αύριο. Είναι δύο μέρες η αποστολή, οπότε ήρθαμε από Παρασκευή βράδυ για να κάνουμε όλη την προετοιμασία. Σήμερα ξημέρωσε Σαββάτο, είμαστε στο σπίτι που έχουμε βρει και έχουμε νοικιάσει για να μείνουμε αυτές τις μέρες και πάμε για την προετοιμασία. Πού να σηκωθεί? Σήκω ρε! Πάμε, ρε, έχουμε στο νησάκι, μας περιμένει ο μεγάλος επιστήμονα. Θα δούμε τα τούνελ, τα τέτοια. Οπότε σε λίγο, βέβαια είναι πρωί ακόμα, θα πάμε έξω για καφέ. Στη συνέχεια φαγητό και μετά στην ομαδική να συγκεντρωθούμε με όλα τα παιδιά που θα έρθουν από όλη την Ελλάδα. Έχουμε πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου, οπότε θα έχουμε και πολύ ενδιαφέρον έρευνα. Παιδιά, όσο μπορείτε, κλείστε φώτα και τέτοια. Να έχουμε ένα φακόμενο. Λία, μας οδηγήσεις από εδώ μέσα πάμε. Πάμε από εδώ ή θα πάμε από την απέναντι που δεν από εδώ. Καλύτερα από εδώ. Καλύτερα από εδώ. Πού λες και. Θα περάσει το δρόμο απέναντι. Το δρόμο απέναντι, θα περάσει τώρα. Ωραία, θα ανέβουμε πιο ψηλά με τα πόδια και θα κατέβουμε αριστερά. Μην πηγαίνουμε μέσα από τα κατάβραχα, γιατί είναι ένα ατύχημα. Πάμε από εκεί που λες. Ναι. Πάμε από εκεί που λες. Πού είναι πιο κοντά. Περάσουμε τον δρόμο απέναντι. Καλύτερα είναι. Πάμε, την περάσουμε. Γιατί από εδώ θα, τώρα δεν θα δούμε. Πρέπει να ανάψουμε τους φακούς, θα γίνει τίποτα άλλο. Πάμε. Πάμε. Θα περάσουμε τον δρόμο απέναντι. Το καλύτερο φως είναι των κινητών πάντως, αν θέλετε. Δεν θα είναι πολύ μακριά. Σαν πρόσφυγες, καραβάνι είμαστε. Ας δείξει είναι τον αλλοδαπό να μας δείξει. Τον αλλοδαπό. Έτοιμο το deal. Πάμε για deal όλοι. Το έχει κρυμμένο. Δεν ξέρουμε αν είναι ούτε σε κυβότιο, ούτε αν τις έχουν βάλει έτσι κάτι. Από ένα χάρτη που έχουμε βρει και από πληροφορίες που έχουμε συλλέξει δύο χρόνια, αναφέρεται αυτό.
Και από εδώ και πέρα δεν βγαίνει. Ναι, ναι. Από εδώ και πέρα αυτή η έκφραση λοιπόν περίπου στο ένα στρέμμα είναι εκεί που έχουμε καταλήξει εμείς ότι υπάρχουν θέματα. Εδώ θα το ψάξουμε τώρα. Σιγά σιγά και ανά ομάδες, όχι όλοι μαζί μπουλούκι, γιατί έτσι δεν θα καταλάβουμε τι γίνεται. Εδώ είναι και ένας σκοπός να γίνει και ένα τύπο εκπαίδευσης. Να δείτε και μερικά πράγματα. Οπότε θα το κάνουμε ένα γκρουπάκι, ένα 3-4 άτομα. Αν θέλετε, μην κάνετε φασαρία όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή να κάνουμε ένα κύκλο, να δούμε λίγο ένα μηχάνημα πώς δουλεύει, τι δουλεύει, τι ενδείξεις παίρνουμε. Εμείς δεν έχουμε κάνει ολοκληρωμένη εδώ καμία. Είδαμε λίγο ραβδοσκοπικά και μέχρι εκεί. Το φυλάγαμε γι' αυτό. Γιατί τώρα τελευταία ανακαλύψαμε τα τελευταία στοιχεία που είχαμε. Οπότε το φυλάξαμε και αυτή την ομαδική να το κάνουμε. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία όλοι εσείς που ήρθατε να αξίζει τον κόπο που ήρθατε εδώ και να το κάνουμε σωστά. Πάμε λοιπόν πιο κάτω. Πέτσε τα μηχανήματα που υπάρχουν να ξέρουμε. Gold Thunder. Τέλεια. Smart. Ναι, να το κάνω. Γαμάει, άστο, έχω πάθει πλάκα. Εντάξει, και εγώ έτσι μια εβδομάδα το έχω χρησιμοποιήσει. Έχω πάθει πλάκα. Άφησα άλλα μηχανήματα και το πήρα στα χέρια μου. Έτσι, και εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ δυνατό μηχάνημα. Να ξέρεις ότι κάτι που το έμαθα και εγώ τώρα τελευταία, κατά λάθος, είναι ότι πιάνει επιφανειακά αντικείμενα σε χρυσό. Το τσάκαρα, έπιασε. Ναι. Άκου τώρα, είχαμε μια τσάντα που είχαμε μέσα καμιά δεκαριά λίρες. Την έχουμε πάρει, τα είχα πάρει για να κάνουμε κάποια τεστ που θέλαμε. Και φόραγα την τσάντα και το μηχάνημα έγινε και υπήρχε χειριστής και με χτύπαγε. Μαλά, καλεμένα χτυπάει, λέω. Τι μπουρδέλο είναι αυτό, λέω. Προχώραγα, μπι. Πήρε μαλά, εσύ χτυπά. Έχω ξεχάσει το κουβάλι τη λίρα μέσα. Έχετε πάρει τα κομμάτια. Και δεν πήγε το μυαλό μου καν ότι σε επιφανειακό μπορεί να χτυπήσει. Ναι, και εμένα μου κάνει αντίθεση. Έφυγα σε απόσταση 150 μέτρα και με χτύπαγε. Μου έλεγε εκεί. Τρελάθηκα. Σε 150 μέτρα. Ναι, δεν το πίστευα αυτό που είδα. Και μετά καταλαβαίνω ότι στην τσάντα μου μέσα έχω περίπου 10 κομμάτια λίρε. Τα βγάζω και σταματάει να χτυπάει. Ναι. Εντάξει, είναι. Τρελάθηκα, σου λέω το ξάδεσαι. Δεν το χρησιμοποιήσει. Άκου, εγώ πουλάω μηχανήματα, μπορεί να σου πω ότι οποιοδήποτε μηχάνημα. Είναι, ναι, εννοείται. Σου λέω αυτό το πράγμα το ξάδεσαι σε κανένα μηχάνημα. Σε κανένα, 1000 ευρώ. Έχω δουλέψει κι εγώ αποστατικό. Δεν το έχω δει σε κανένα. Καμία σχέση. Και λέω τέρμα. Δηλαδή θα περίμενα να κάνω άλλα 2-3 τεστ για να είμαι 1000% σίγουρο και θα πετάξω όλα τα άλλα από τα χέρια μου και θα βασίξω αυτό. Και εγώ θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα. Δηλαδή για τα λεφτά του είναι τίποτα τσάμπα για αυτό που κάνει. Έτσι ακριβώ και εγώ αυτό. Με το που το, γιατί το άλλο που έχω, το X-Finder τώρα, από το ξέρω το X-Finder. Εντάξει, τώρα αυτό μετά από τόσα χρόνια κατάλαβα ότι δεν μπορεί να κάνει διαχωρισμό ακόμα. Είναι παλιά τεχνολογία. Ναι, πολύ παλιά τεχνολογία. Κοιτάξτε, τεχνολογία είναι σαν τα κινητά τηλέφωνα. Έτσι ακριβώς. Την εποχή που βγήκε αυτό, ήταν γι' αυτό, δεν υπήρχε εντάξει, κάτι άλλο. Πάλι, και δουλεύαμε ήταν, σε αυτό. Απλά γιατί, εμείς αρχάρι τότε το για την έτσι, εποχή του, γιατί τότε δεν υπήρχε εξέλιξη όπως υπάρχει τώρα, ήταν ένα μέτριο μηχάνημα. Ναι. Τώρα που προχώρησε η εξέλιξη και βγήκαν άλλα μηχανήματα, και αυτό είναι λογικό ρε παιδιά. Το Excalibur είναι κλάση ανώτερο. Όχι, από αυτό όχι. Όχι από αυτό. Α, το Finder, ναι. Και πιο φτηνό, δηλαδή καμία σχέση. Να μην το σκάψουμε, να μην το κάψουμε το μέρος. Γιατί η πληροφορία που έχουμε φτάνει μέχρι εδώ. Δεν έχουμε ολοκληρώσει έρευνες για να βρούμε κάτι. Αυτό είναι το βασικότερο. Εγώ δίνω την καλή το μέρος. Μη σκάβετε, αν δεν είστε σίγουροι. Και γενικά. Θέλω να μην σκάβετε αν δεν είστε σίγουροι. Μην ανοίγετε λακκούς, γιατί προδίδεται το μέρος του ενδιαφέρον. Δεν είναι ότι θα δει κάποιος μια λακκούβα και θα πει εγώ, δηλαδή που ψάχνουμε με τα παιδιά που το ψάχνουμε επαγγελματικά, που βλέπουμε τρύπες, καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι σημείο ενδιαφέρον. Κάποια σήματα έχει πάρει. Οπότε μας βάζει στην περιέργεια να το ελέγξουμε. Οπότε μην σκάψετε. Αυτά. Λοιπόν, ποιος θα ξεκινήσει να. Θέλω τρία άτομα. Στήσε το Gold Hunter. Άλλος που έχει μηχάνημα. Εγώ. Τι έχεις. Έχω φέρει ένα τοπικό Expedeus. Όχι τοπικά, θέλουμε τοπικά για αρχή. Από αποστατικά έχω το Excalibur. Στήσ' το. Άλλος. Το Exandas. Excalibur στήσ' εδώ. Άλλος. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Κυβέργιος όμως θέλεις. Μετά. Να πάρουμε λίγο τις κατευθύνσεις θέλω. Γιατί η Βέργα θέλει πιο πολύ ώρα και μην γίνει κάτι και χρειαστεί να φύγουμε. Να έχουμε προλάβει να πάρουμε ενδείξεις. Θυμάσαι την προηγούμενη φορά τι είχαμε πάθει. Σκυλιά, ε. Ήταν εκεί μπροστά του αμάξι. Τα είδα αυτά, τα είδα. Είναι έτοιμο το... Είναι μόνο το κολκάδο. Το έβαλα. Ωραία.
Κάνε λίγο μια περιστροφή. Θα βρούμε μια κατεύθυνση. Το έχεις βάλει, τι μέταλλο το έχεις βάλει? Gold. Gold. Το αλλάξω. Να το αλλάξω. Όχι, όχι, ας το gold. Σου δίνει, προχώρα το όπως θα το κάνεις κανονικά, σαν να μην υπάρχουμε εμείς. Ναι. Κατεύθυνση ψάχνω. Με το που ανοίγω πλάτη στο βορρά, σωστά είμαι εδώ. Και μετά ψάχνω κατεύθυνση. Σου δίνει. Κατεύθυνση, ναι, στα δεξιά. Ναι. Εντάξει, είμαι λίγο τώρα μια εβδομάδα με αυτό, δεν... Σου δείχνει. Όπου δεις το μεγαλύτερο θόρυβο που κάνει, πάμε. Ξέρετε γιατί σας πάει ζιγζάκ? Γιατί έχει κάποιο... μπορεί να έχει κάποιο κενό εδώ και επειδή περάσαμε κοντά, έτσι δεν είναι? Ας οι εκπομπές κάποιο... ναι, από το έδαφος δεν βγαίνουν σε ευθεία γραμμή. Ναι. Βγαίνουν όπως οι ρίζες ενός δέντρου. Δηλαδή μπορεί να κάνει ένα κύκλο μεγάλο και να σε... δηλαδή μπορεί να είναι ο στόχος ευθεία μπροστά σου και να σε πάει από δεξιά και να σε γυρίσει και να σε φτάσει εκεί. Είναι όπως θα πιάσει την εκπομπή. Δεν είναι που είναι ο στόχος, είναι όπως πιάνει την εκπομπή. Α, και δεν είναι αυτό που λέω δηλαδή, ότι μπορεί να πέρασε από ένα μεγάλο αντικείμενο, ας πούμε ένα κενό, και να με κράτησε, γιατί πιάνει και κενό. Αν το βάλεις στη ρύθμιση κενού. Δηλαδή με γκολ δεν πιάνει? Όχι. Όχι. Αυτό είναι από το άλλο μηχανάκι που μου έχει μείνει, γι' αυτό σα το λέω. Όχι, όχι. Εδώ είναι στεγνά τα πράγματα. Δηλαδή, αν το βάλεις, αυτό είναι, τέλος. Εντάξει, δεν το έχω δουλέψει. Τώρα δύο φορές το έχω βγάλει κι εγώ, η αλήθεια είναι. Πάμε. Για πάμε. Όσο μπορείς, πιο αργές και σταθερές κινήσεις. Όσο μπορείς, γιατί στέλνει και λαμβάνει σήμα. Τώρα μου... ξανά, δηλαδή άμα το φτάσω ξανά δεν κάνω περιφορά πάλι. Ναι. Περιφορά. Ας πούμε αυτή εδώ η μπάλα πρέπει να είναι πάντα μέσα στο στόχο. Μέσα. Εντάξει, όσο μπορείς. Όσο μπορώ, ναι. Γιατί αν το κάνεις έτσι φεύγει από το στόχο και δεν δουλεύεις στο μηχάνημα. Ναι. Βάλ' το λίγο στην τσάντα σου μέσα. Να δω λίγο στην τσάντα. Πάτε μου τι λέει. Κοίτα να δεις τώρα που... είναι αυτός δρόμος. Ναι. Γραμμό την κουτένα μου. Λίγο υπέροχο τώρα εδώ. Από εκεί δεν πρέπει να πάμε καθόλου, να τα αγγίξουμε τώρα. Δεν κάνει. Να μαζέψουμε. Και το εξχάντερ είναι από κάτω. Και το εξχάντερ. Αυτό πέραμε τις έρθες. Το εξχάντερ τα έχεις μπεις από πάνω, 10 μέτρα πίσω. Και το εξχάντερ που βγάζει ενδείξει από κάτω. Αλλά τώρα πρέπει να περάσουμε το δρόμο και στο δρόμο δεν γίνεται να περάσουμε. Το τάτσεμπι με μισές μπάρες, αλλά εδώ που ήρθαμε σήκωσε το άξο που το τυρί που έκανε, τον κατέβασε από κάτω. Ναι. Μήπως να Γιάννη... κατέβουμε. Δεν θες δηλαδή μήπως. Πιο κάτω. Να φύγουμε λίγο από το δρόμο. Πιο κάτω. Δεν είσαι εδώ. Για πάμε λίγο πιο κάτω, για έλατε πιο κάτω να πάμε. Να μπορέσουμε να φύγουμε λίγο να δούμε τι θα πάρουμε από το κάτω. Κάνε το κάτω και βαράει. Φύγει ο Αντώνης με έναν. Ναι, παιδιά, να σβήνουμε ποτέ να περνάμε. Όχι, ένα, δεν μπορούμε να πάμε όλοι μαζί. Όχι, εκεί, και θα κάτσουμε εδώ. Μην παίρνει κανένα, είμαστε έτσι, δεν λέει λαθρομετανάστε, τίποτα τέτοιο και πάρει την αστυνομία. Για τέτοια φάση θα μα περάσουν, αλήθεια. Δεν μα περάσουν τέτοια. Κομβόι, ολόκληρο. Βούλιο, πέρα, τίποτα... Για λαθρομετανάστε, ναι. Θα το κάνουμε όμω πιο έξυπνο. Εγώ τι λέω. Εγώ λέω. Αντώνη, θε να περάσει έναν. Ευχαρίστω. Απέναντι να πάτε πρώτα μία με το X-Hunter να δείτε και μετά να πάτε με τον Butter μία. Να είστε δύο άτομα, να μην είστε όλοι μαζί. Γιατί να πάμε μπούγι όλοι μαζί απέναντι, τι κάνουμε μετά. Χωρίς φωτά θα πάτε, ναι. Πάτε πειρατικά. Γιατί... Λιά, κοδώσουμε λίγο το μέρος, πώς είναι απέναντι. Ακριβώς κάτω το δρόμο θέλουμε. Είναι χειρότερο από εδώ. Δεν κατεβαίνεις, πρέπει... Κακοτράχαλο, έχει μονοπάτι. Ναι, ναι.
σας δεν νομίζω να... Αυτό είναι που σας είπα και προηγουμένως, ότι τα σήματα δεν βγαίνουν σε ευθεία γραμμή. Αν δεν τα ακολουθήσεις, δηλαδή μπορεί να μας πηγαίνουν ζιγ-ζακ και να ξεκινήσουμε από εδώ και να μας καταλήξει το σήμα εκεί πάνω. Δεν έχει σημασία το που είναι ο στόχος, το πώς το πιάνει το κάθε μηχάνημα. Γιατί το μηχάνημα πιάνει μια εκπομπή από το έδαφος που βγαίνει. Αυτό θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και αυτό είναι το σημαντικό. Αν δεν έχει ανοιχνευτεί αποστάσεων, δεν μπορεί να το κάνει το πράγμα. Δηλαδή, τώρα φανταστείτε ότι όλο αυτό το χώρο θα πρέπει ένα τοπικό μηχάνημα να το περάσουμε να το σαρώσουμε όλο. Θα το βρίσκαμε και έτσι. Αλλά πρέπει να απλωθούμε σε σειρά, να έχουμε 30 ανοιχνευτές, που να του βάλουμε στην ίδια συχνότητα να μην χτυπάει ένα στον άλλο να ανοιχνευτεί το ηλεκτρομαγνητικό του πεδίο και να αρχίσουμε να σαρώνουμε τον τόπο. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι και να ψάξουμε μόνο αυτό που προχωρήσαμε τώρα, μέχρι το πρωί θα ψάχνουμε. Δεν γίνεται δηλαδή να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Οπότε οι ανοιχνευτές αποστάσεων είναι είτε το θέλουμε είτε όχι, γιατί σε πολλούς δεν αρέσουν, σε άλλους ο καθένας έχει την άποψή του. Δεν γίνεται χωρίς ανοιχνευτές αποστάσεων. Η δεύτερη επιλογή είναι τα ραδοσκοπικά. Τα ραδοσκοπικά είναι λίγο πιο πνευματική κατάσταση. Δεν είναι να το έχει κάποιος ή να μην το έχει. Είναι λίγο ένα πνευματικό κομμάτι που πρέπει να συνδεθείς με αυτό, να καταλάβεις λίγο την κουλτούρα της ραδοσκοπίας. Τη ραδοσκοπία. Πολλοί πιστεύουν ότι παίρνουν μια βέργα και αύριο το πρωί πάνε και βρίσκουν χρυσό. Δεν ισχύει αυτό. Σε καμία περίπτωση. Μόνο κενό. Τα πάντα μπορείς να βρεις. Όλα και νερό, τα πάντα, ναι. Απλώς πρέπει να μπεις και να συντονιστείς σε αυτή τη φιλοσοφία και σε αυτήν την κουλτούρα. Δηλαδή να συγχρονιστείς εσύ με το ραδοσκοπικό όργανο. Είναι λίγο πιο πνευματικό. Γι' αυτό και στην αρχαιότητα το χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δεν το έκαναν όλοι. Όλοι. Έχω διαβάσει. Στη σύγχρονη εποχή μπορούμε να το κάνουμε γιατί έχουμε μάθει τη γνώση πλέον για να το κάνουμε αυτό. Να μπούμε λίγο στη φιλοσοφία του πνευματισμού. Ένα άλλο κομμάτι από την ύλη. Στους ανοιχνευτές πατάμε ένα κουμπάκι και τελειώνει η ιστορία. Πάμε στο στόχο. Ό,τι βρει, όπως το βρει, ανάλογα το μηχάνημα που έχουμε, ανάλογα τις συνθήκες που υπάρχουν. Κανένα μηχάνημα δεν δουλεύει με τον ίδιο τρόπο σε μία έρευνα με την άλλη. Γιατί εδώ έχουμε άλλες συνθήκες εδαφικές, άλλες ατμοσφαιρικές, άλλες θα πάμε να βρούμε από κάτω. Πολλοί λένε ότι το τάδε μηχάνημα δουλεύει, άλλοι λένε δεν δουλεύει, άλλοι. Ο καθένας έχει την άποψή του. Γιατί δεν αξιολογούν τις συνθήκες. Βγαίνουν με ένα μηχάνημα, πάνε σε πέντε έρευνες, σε μία του δουλεύει, στην άλλη δεν του δουλεύει, σου λέει δεν κάνει το μηχάνημα αυτό. Δεν κάθεται όμως να εξετάσουν. Γιατί στη μια έρευνα σου βγήκε καλά και στην άλλη δεν σου βγήκε. Οι συνθήκες ήταν ίδιες. Έχεις μετρήσει θερμοκρασίες, υγρασίες, τα έχεις μετρήσει όλα αυτά για να δεις ότι έχεις τις ίδιες συνθήκες ή διαφορετικές για να κάνεις και τις ανάλογες ρυθμίσεις. Να δεις το μηχάνημα που επέλεξες, ανταποκρίνεται σε αυτές τις ίδιες, μπορεί να δουλέψει. Γιατί υπάρχουν μηχανήματα που σου λέει ότι δεν μπορεί να δουλέψει πάνω από 30 βαθμούς και κάτω από 10. Γενικά τα αποστάσεων, τα μηχανήματα είναι μια λεπτή γραμμή. Πρέπει να ξέρεις τι παίρνεις και τι σου κάνει αυτό το μηχάνημα. Δηλαδή, μην κάνει το Α και σε περιμένει να σου κάνει το Β. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και βέβαια, πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν οι συνθήκες που υπάρχουν. Η υγρασία και η θερμοκρασία. Τώρα, σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε, είναι ιδανικότερες. Γιατί δεν έχουμε ούτε ψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή, πολλοί πιστεύουν ότι αν έχει υγρασία δεν δουλεύουν τα μηχανήματα. Με αντίθετο. Όταν έχει υγρασία, δουλεύουν πιο καλά τα μηχανήματα. Δεν θέλουμε την υπερβολική να έχουμε 80% ή 90%, αλλά σε τέτοιες συνθήκες είναι ιδανικότερες. Γιατί έχουμε και την υγρασία που θέλουμε και τη θερμοκρασία που θέλουμε και δεν μας επηρεάζει τα μηχανήματα από άλλες εκπομπές. Όσο πιο πολύ υγρασία έχει μεγαλύτερο ποσοστό, ας πούμε το καλοκαίρι είναι πολύ δύσκολο να κάνεις ανίχνευση γιατί υπάρχει μεγάλη ξηρασία. Οπότε το μέταλλο που βρίσκεται στο έδαφος δεν μπορεί να κάνει αγωγημότητα. Δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει τίποτα στην ουσία. Απλώς εκπέμπει μια θερμότητα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί. Ακόμα και το καλύτερο να πάρεις. Γι' αυτό λέμε ότι οι καλύτερες εποχές να ψάχνεις είναι τώρα αυτές. Μέχρι το Πάσχα δηλαδή είναι οι ιδανικότερες συνθήκες να ψάχνεις. Και πάντα λέμε ξακραία χιόνια και τέτοια γιατί δεν μπορεί να ψάξει τίποτα. Ακόμα και στους δίσκους παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να έχει λίγο υγρασία. Ανοιχνεύουν βαθύτερα. Γιατί το μέταλλο που βρίσκεται στο έδαφος λόγω της υγρασίας κάνει μεγαλύτερο όγκο. Μεγαλύτερη εκπομπή. Οπότε ένα μικρό αντικείμενο το βλέπει ο ανοιχνευτής πολύ μεγάλο. Πιο εύκολα να το βρούμε. Αν δείτε αυτοί που ψάχνουν κέρματα, προτιμούν τις μέρες αυτές. Και πάντα βράδυ που έχει καλύτερη υγρασία. Είναι πιο μεγάλο ποσοστό. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο πάνω σε αυτό? Εγώ τώρα, κοιτάξτε, εδώ έχω βρει, έχω πάει σε ένα σημείο που είχε χάσει ένα χρυσό κολλιά. Τέλος πάντων, νομίζω το έχω βρει πάνω κάτω, με αυτό. Με το τοπικό όμως δεν μπορώ να το χτυπήσω. Και έχω σκάψει γύρω στους 70 πόντους. Μιλάμε τώρα, αυτό παίζει να είναι σε δρόμο επάνω που έγιναν έργα. Α, το έχουν κάνει ένα χώμα. Ναι, δηλαδή παίζει να έχει πολύ βάθος. Αλλά προσέξτε τώρα, έχω σκάψει δηλαδή γύρω στους 70 με 80 πόντους και βάζω το τοπικό έτσι δεν πιάνει τίποτα. Mm. Όταν το βάζω έτσι εδώ στα πλάγια, πιάνει σε αυτό εδώ το κομμάτι της τρύπας μόνο. Και μόνο πάνω κάτω. Βάζοντας τον δίσκο μέσα στην τρύπα, πιάνει το ηλεκτρομαγνητικό του πεδίο και χτυπάει τον ίδιο τον ανοιχνευτή. Οπότε δεν έχει τίποτα εκεί. Πριν σκάψει, κοίταξε, οτιδήποτε κάνει πρέπει να τα κάνει πριν σκάψει. Κατάλαβα. Όταν σκάψει, χαλάσει συνθήκες, δεν μπορεί να δουλέψει τίποτα. Αν αυτό.
Εκεί γιατί σε πήγε και έσκαψε, πήγε το μηχάνημα. Αυτό. Σε πήγε αυτό. Έδωσε full ενδείξει και τέτοια. Εντάξει, τώρα ήταν η πρώτη μέρα που το έβγαλα εκεί. Για δοκιμή το πήγα. Α. Για δοκιμή το πήγα. Δεν έχω ξαναπάει. Δηλαδή άλλη μια φορά πήγα. Έκανε το χώρο, ας πούμε, στα 10-20 τετραγωνικά με τον τοπικό δίσκο. Το τοπικό, ναι, ναι, κανονικά. Τι τοπικό δίσκο έχει? Το Impact. Α, εδώ δουλεύει καλά. Εκτός αν είναι τώρα σε πολύ μεγάλο βάθος, γιατί μπορεί να σε κάνει πολύ μεγαλύτερο βάθος. Δηλαδή, αν είσαι τώρα κάτω από τα 2 μέτρα, αν έχει γίνει, μου λες, επικομμάτωση. Έχει γίνει γιατί έχουν ανοίξει δρόμο πιο μετά. Αυτό το έχει χάσει πάνω. Μιλάμε τώρα για 30 με 40 χρόνια πίσω. Ω, δύσκολο πολύ ένα τόσο μικρό αντικείμενο. Ναι. Θα πρέπει να. Δεν ξέρω τα τεχνικέ που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Εκεί το δάφο επιτρέπει να σκάψει, να κάνει μια αποξήλωση λίγο. Να κάνει πιο μεγάλη τρύπα για να βάλει δίσκο. Κοίταξε, όταν σκάβουμε κάτω, κάνουμε μια τριπλάσια τρύπα από ό,τι είναι ο δίσκο για να μην βγαίνει το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο να μπορεί να κινείται μέσα. Mm-hmm. Αν το βάλει σταθερά και έχει πλαϊνά χώμα, χτυπάει το δικό του πινίο. Κατάλαβα. Οπότε μόνο. Ένα παλμικό δεν μπορεί να δουλέψει καθόλου έτσι. Τα VLF δουλεύουν έτσι. Δηλαδή μπορεί να ανοίξει πιο μεγάλη τρύπα και να δουλέψει. Ναι. Θέλει λίγο τεχνικέ. Μπορεί με αυτό το μηχάνημα να πιάσει τόσο μικρό αντικείμενο. Ναι, με. Ναι. Το συγκεκριμένο είναι και για επιφανειακά και για μικρά αντικείμενα. Εντάξει, άμα μου λέγε ένα κέρμα δεν μπορεί να το πιάσει, αλλά φαντάζομαι ότι αυτή η καδένα είναι μεγάλη. Είναι όχι, είναι μεγάλη, ναι, ναι. Είναι ένα χρυσό σταυρό. Εντάξει, τώρα το έχει χάσει ο άνθρωπο πριν, ένα παππού πριν πολλά χρόνια. Και απλά μου είπε, ρε παιδί μου, ότι έχω ένα πώς χρυσό. Πώ το χάσε αυτό? Πιτσιρικά εκεί που ήταν. Πώ το φοράει κάτι τέτοιο, φοράει κάτι τέτοιο πιτσιρικά? Ναι. Του βάζει μάνα του ένα-δυο σταυρό και με μια διακόδη. Δηλαδή τώρα σε ένα παιδάκι βάζανε τόσο μεγάλη αξία σε ένα πράγμα. Μήπως είναι λίγο μούφα ο παππούς? Δεν νομίζω, όχι. Όχι, μα και τι να μου πει ψέματα. Και εμείς πήγαμε πιο πολύ για να δοκιμάσουμε το μηχάνημα, γι' αυτό το λόγο πήγαμε. Γιατί περισσότερο λένε ψέματα? Γιατί να σου πει την αλήθεια? Εγώ βασικά πιστεύω ότι το έχουν πάρει, δηλαδή αυτό που είπα και στο. Τα παιδιά του τον παπαφυσικό σταυρό δεν φοράνε. Όχι, φαίνεται λίγο περίεργο το παιδάκι. Μήπως δεν είναι κολλιές? Ορίστε. Και άμα δεν είναι κολλιές και είναι κάτι άλλο. Εντάξει, δεν νομίζω. Απλά μου φαίνεται λίγο περίεργο γιατί εγώ πιστεύω ότι κάποιο θα το βρήκε. Δεν πιστεύω τώρα. Εγώ πιστεύω ότι έχει ακούσει μια ιστορία για κάτι τέτοιο παππού και στην πούλησε ότι είναι δικιά του. Γιατί παιδάκι να φοράει τέτοιο σταυρό και τέτοια καδένα. Εκεί πέρα. Μου φαίνεται παρανοϊκό. Και τα χρόνια εκείνα που υπήρχε φτώχεια και εξαθλίωση. Να έλεγε ο παππού. Καταρχά θα το παίρνει το κεφάλι του παιδιού με τέτοια και βγαίνει έξω να παίξει. Καλά, ναι, αν το έχανε. Όχι, αυτό, το να παίζει ένα παιδάκι με τέτοιο σταυρό θα το παίρνει το κεφάλι. Ειδικά εκείνε τι εποχέ, αν μιλάμε τώρα πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που υπήρχε πείνα και δυστυχία, έτσι. Ναι. Τώρα πώ είναι. Κάτι δεν πάει καλά με τον παππού. Πατσάρι. Κάτι δεν πάει καλά. Ή πατσάρι θα είναι κάτι άλλο. Εντάξει. Κοίταξε, αυτοί οι μπαρμπάδε θέλουν τρία πράγματα του κάνει. Ηλεκτροσοκ, κρύα ντουζ και λοβοτομή. Εδώ έναν άλλο. Τον έχω πρίξει, δεν μου λέει τίποτα. Τίποτα. Που ήταν και αυτό ήταν αντάρτη κιόλα. Εντάξει, το κάποιο ότι είναι αντάρτη δεν σημαίνει τίποτα. Ναι, όχι, ήταν. Βασικά. Οι αντάρτη δεν κουβάλαγανε λίρε δεξιά και αριστερά. Και όλοι οι αντάρτη να έχουν λίρε. Δεν σημαίνει, ρε παιδιά, το ότι ή περνάγανε αντάρτε από κάπου ή ότι κάποιο ήταν αντάρτη. Όχι, ότι είναι. Ότι κουβαλάνε και λίρε. Δεν είχαν τόσε λίρε. Δεν τρώγανε ρίζε για να. Ναι, ναι, ξέρω. Δεν είχαν όπλα να πάρουν. Ο του έλεγε σκοτώστε και πάρε το όπλα γιατί δεν έχουν όπλα να του δώσει. Και άκουγα τώρα από τι προάλλε το θησαυρό του Βελοχιώτη. Φάθηκα τελείω, α πούμε. Που τους κυνηγήσαν ανελέητα, δηλαδή πείνα και δυστυχία. Ξέρω, ξέρω. Εδώ έχει ένα περιστατικό με τον Βλουχιώτη, ας πούμε, που κάποιος από τους μαυρομπερέδες που ήταν στον κύκλο του κιόλας έκλεψε μια κότα από ένα χωρικό και επειδή παραπονέθηκε ο χωρικός, τον εκτέλεσε. Γιατί έκλεψε την κότα, δεν είχαν να φάνε άνθρωποι. Δηλαδή φτάνανε να τρώνε ρίζες δέντρο. Αν είχαν τόσες λίρες δηλαδή, για να πάρουν από άλλα κράτη τρόφιμα, εξοπλισμό και όλα αυτά. Δεν είναι τόσο εύκολα πράγματα. Το ότι υπήρχαν αντικείμενα, και ειδικά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πιο πολλοί Γερμανοί κρύψανε, γιατί λαιλατίσαν την Ελλάδα και πολλοί στρατιώτες και αξιωματικοί για να μην τα πάρουν μαζί τους, γιατί φεύγανε από το ένα μέτωπο στο άλλο, τα βάζαν σε διάφορα κράτη για να γυρίσουν κάποια στιγμή να τα πάρουν, παρά οι αντάρτες. Και έχουν βρεθεί πολλοί οι Γερμανικοί θησαυροί. Ακόμα και η λογική το λέει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήρθαν οι Γερμανοί και λαιλατίσαν τα πάντα. Μπήκαν στα χωριά, στα σπίτια, πήραν τα πάντα. Πολλά πράγματα μεταφερθήκαν στη Γερμανία για τη βιομηχανική αποστολή που κάναν, την πολεμική βιομηχανική τους αποστολή, αλλά κάποιοι κλέψανε πράγματα και τα τοποθετούσαν σε διάφορα μέρη με την προοπτική ότι κάποια στιγμή μπορεί να γυρίζανε από τα τέλειωνα πόλεμος, να τα παίρνανε να κάνανε μια καλύτερη ζωή. Και το κάνανε και στρατιώτες, το κάνανε. Φανταστείτε τον εαυτό σας τώρα. Αν είμαστε στρατιώτες και μπαίναμε σε ένα χωριό και βρίσκαμε κάτι πολύτιμο, μπορεί κάποιο από όλους μας να κρύβε κάτι για να το πάρει κάποια άλλη στιγμή. Γι' αυτό καταστρέφαν όλα τα χωριά. Ναι, ναι. Εννοείται. Τα καίγανε και δεν αφήναν τίποτα άλλο. Ναι. Γιατί τα παίρνανε τα πάντα. Και τους σκοτώνανε κιόλας. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι
πάνω σε τεχνικές που δεν έχει καταλάβει κάτι καλά, το πώς να ψάχνει, τι. Όταν ξεκινάμε μια έρευνα, παίζει ρόλο ο μαγνητικός βαράς που πιάνει στην πλάτη. Ξεκινάμε την έρευνα. Στα μηχανήματα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για να πιάνουμε τη γραμμή του βορρά, του μαγνητικού βορρά. Αυτό διορθώνεται ακόμα και να το πιάσεις, αλλά επειδή κάποιοι δεν θα έχουν τις τεχνικές να το κάνουν αυτό, καλό είναι να το ξεκινάει από την αρχή. Από την αρχή. Με πλάτη στο βορρά. Είτε αποσαντικά, είτε ραβδοσκοπικά. Ναι, ναι, καλό είναι να το κάνει από το βορρά. Υπάρχουν τεχνικές να το διορθώσεις αυτό, ακόμα και λάθος να κάνεις ή να μην σου επιτρέπεται να κάνεις κάτι τέτοιο. Αλλά για να μην μπεις όλη αυτή τη διαδικασία, καλό είναι να ξεκινάς από την αρχή έτσι. Άλλο. Εγώ σας είπα, αυτό μόνο για την επικέντρωση λίγο το χάνω με αυτό. Όταν θα βρεις στόχο, δεν θα το χάνεις. Οπότε εκεί, ναι. Τώρα δεν ξέρουμε αν είναι στόχος αυτό. Ναι, ναι. Δεν φαντάζομαι ότι σου κάνει κλείδωμα, γιατί το έχω δοκιμάσει σε πολλές περιπτώσεις και δεν κάνει κλείδωμα αν δεν βρεις στόχο. Okay. Εντάξει, πρώτη φορά, μία φορά το. Ναι, ίσως να μην το χειρίστηκες καλά, γιατί μου φαίνεται αδύνατο. Μπορεί, ήταν η πρώτη ή, μέρα. Αν το έχεις εντοπίσει και το έχεις καλά, να είναι πολύ βαθιά. Καταρχήν, την επόμενη μέρα κατάλαβα ότι πρέπει η μπάλα αυτή που είναι στο ραντάρ να είναι στο. Ναι, στο κέντρο. Ναι, δεν το ήξερα αυτό. Άλλος. Τι λιμένα όλα τα έχετε. Δηλαδή, είσαστε όλοι έτοιμοι για έρευνα. Γουστάρα, γουστάρα που δεν έχει κανένας καμιά απορία. Αν είναι μεγάλο, μικρό το αντικείμενο το καταλαβαίνει, μου φαίνεται. Δύσκολο με το αποσπάσιο να το καταλάβει. Γιατί κοίταξε, καταρχά σε μικρό δεν θα σε πάει. Οπότε τώρα αν είναι, ξέρω εγώ, 100 λίρες ή 500 λίρες, όχι, δεν μπορεί να το καταλάβει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη διαφορά, γιατί οι ενδείξει ήταν να σε πάνε κάπου κοντά. Νομίζω ότι ο Γκασμά θα το δείξει αυτό μετά τη χαδρή. Όταν το σκάψει. Μην κοιτά κάτι ραβδοσκόπο σου λέει. Μετράει. Εκεί έχει 5.000 λίρες, εκεί 3. Εδώ βρήκα χαρτονομίσματα, εκεί βρήκα. Αυτά είναι βλακίες, δεν υπάρχουν. Και ειδικά με βέργα να το κάνεις. Το να εντοπίσεις τη γραμμή εκπομπή και το στόχο, ναι. Το να μετρήσεις το στόχο, ούτε μία στο εκατομμύριο. Βλέπω κάτι μπαρμπάδες, βγαίνουν στο βουνό, που βγήκε εγώ μαζί τους, ας πούμε. Και μου λέει εκεί, στο βουνό εκείνο, μετράει με μια βέργα τώρα, να πάρει ένα σίδερο, 30.000 λίρες. Εκεί στο άλλο βουνό, 5.000 λίρες. Εκεί 5 κυβότια. Εντάξει, ήταν για ψυχοφάρμακα. Τον πα κατευθείαν για ψυχοφάρμακα, τόσο να συνέλθει. Σου λέει ο άνθρωπος ότι δεν είμαι καλά, ας πούμε, εξ αρχής. Κάποιος να με σώσει. Άλλο. Εγώ δεν έχω κάποια άλλη απορία, μόνο αυτό. Ήρθατε όλοι χωρίς απορίες. Έτοιμοι για δουλειά. Δεν είναι για σκάψιμο, είναι. Ωραία. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε όταν έχει. Να μην έχει βόμβα. Α, να μην έχει, να μην είναι παγιδευμένο, λες. Ναι. Αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να το καταλάβεις. Μόνο κατά την σκαφή μπορείς να το δεις αυτό. Γιατί είναι μέταλλο με μέταλλο. Δηλαδή, τώρα, αν πάρουμε ένα κυβότιο μεταλλικό και το βάλουμε στο έδαφος και το θάψουμε και από κάτω βάλουμε μια νάρκη, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το δει ότι από κάτω. Στην Αλβανία είναι πρόβλημα. Παντού είναι πρόβλημα αυτό. Δεν σκάβεις ποτέ χωρίς προσοχή. Πάντα σκάβεις όπως σκάβουν οι αρχαιολόγοι. Δηλαδή, όταν φτάσεις στο σημείο που βρίσκεται το αντικείμενο, αρχίζεις σιγά-σιγά και σκάβεις γύρω-γύρω να καταλάβεις αν είναι επαγγελματισμένο ή όχι. Δεν γίνεται να το δεις αυτό. Όποιος το πει αυτό, σου λέει ψέματα. Ποτέ μην έχει αντικείμενα τσογκώδες που το τραβήξετε, δηλαδή τι είναι. Αν δεις κάποιο σειρματάκι, αν δεις κάποιο μπετονιά, αν δεις κάποιο σκηνή, αν... προσέξεις πάρα πολύ. Συνήθως όταν είναι παγιδευμένο κάτι, ή από κάτω θα έχει κάτι, ή μέσα θα έχει κάτι. Αν με προσοχή πάνω να το ανοίξεις, δεις ότι έχει κάποιο μπόσκο και βλέπεις κάποιο σιδεράκι μέσα, δεν τραβάς. Ανοίξεις. Είναι ενεργοποιημένες, να ξέρετε, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πολλές κάνε μέχρι τώρα. Αν οι συνθήκες είναι προφυλάσσονται, είναι θαμμένες κάτω, μπορεί να μην έχουν πάθει τίποτα. Διάβαζα έναν άνθρωπο ότι οι πυροκροτητές έχουν μέσα επιχρυσωμένες για να μην σκουριάζουν και να μην οξυδώνονται ποτέ. Οπότε για πολλά χρόνια μπορεί να είναι και να δουλέψουν. Γι' αυτό και σε πολλά πυρομαχικά μας πάνε τα μηχανήματα, τα αποστάσεων ή οι βέργες. Πολλοί πυροκροτητές είναι με χρυσό μέσα, είναι επιχρυσωμένες, όπως είναι τα κινητά τηλέφωνα που έχουν κάποια ποσότητα μικρή χρυσού για να μην σκουριάζουν και να μην οξυδώνονται. Άλλο. Τίποτα. Πάμε για δουλειά. Ωραία. Να σκάψουμε. Να, για να σκάψουμε, να φτάσουμε στο τελικό, στο τελικό στάδιο. Πρέπει να το δούμε και με εικόνες. Αν δεν το δούμε με εικόνες, δεν σκάβουμε τίποτα. Γιατί θα τραυματίσουμε το έδαφος, θα προδώσουμε το σημείο και μπορεί να είναι δεξιά ή αριστερά από εκεί που πήγαμε. Γιατί μπορεί το αποστάσιο να σταυρώσει εδώ ή οι βέργες και το αντικείμενο να είναι μισό μέτρο ή ένα μέτρο δεξιά-αριστερά. Γιατί οι εκπομπές, σας το λέω και πάλι, δεν βγαίνουν ακριβώς πάνω από το έδαφος. Και 5 μέτρα μπορεί να έχει απόκληση, έτσι δεν είναι. Σε ακραίες περιπτώσεις, ναι. Έχω δει και σε σπίτια παλιά και τέτοια που οι εκπομπές είναι ακόμα διαφορετικές. Ακόμα πιο μακριές, να βγάζει και 10 μέτρα. Ναι. Είναι εξαρτάται τις συνθήκες που υπάρχουν.
Γι' αυτό λέω ότι το καλύτερο απ' όλα είναι να το ψάχνεις με ένα τοπικό μηχάνημα, μια ακτίνα 15-20 τετραγωνικά. Έτσι. Οπότε εκεί είσαι σίγουρος ότι όπου και να θα το βρεις. Θα το βρεις. Θα σου χτυπήσεις τα 20 τετραγωνικά σε δύο σημεία, σκάφτα και τα δύο. Σε ένα από τα δύο θα είναι. Ναι. Τώρα εδώ, επειδή έχουμε μια μεγάλη έκταση να καλύψουμε και δεν θέλαμε να έρθουν μέρα για να μας δούνε, γιατί έχει βοσκούς, έχει τον αντάλλο. Είναι δύσκολο λίγο τη μέρα. Γενικά είναι ένα σημείο που είναι δύσκολο να το δουλέψεις, αλλά ήταν μια πολύ καλή περίπτωση να το κάνουμε και εκπαίδευση αυτό το πράγμα. Γιατί θα εύκολα βάλουμε σε ένα χωράφι ένα αντικείμενο και να πάμε να το βρούμε. Εντάξει, okay, το κάναμε. Σε πραγματικές συνθήκες τι γίνεται. Γιατί έχουν να παίξουν ρόλο το έδαφος κάτω. Το πώς θα προχωρήσεις. Βλέπεις ότι έχεις κίνα, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Θέλω να δείτε λίγο όλη αυτή τη διαδικασία. Πώς μπορείς να δουλέψεις ένα αποστάσεων μηχάνημα όταν το έδαφος έχει τόσες ανακοιμάνσεις και τόσο δύσκολα δύσβατα σημεία. Οπότε αυτά πρέπει να τα δείτε λίγο και στην πράξη να τα κάνετε. Για να καταλάβετε λίγο το πώς πρέπει να δουλεύετε. Εγώ απλά το είχα χάσει πολύ με το άλλο, γιατί εντάξει δεν ήταν το μηχανάκι. Ήταν παλιά γενιά. Γενιά είναι τώρα εντάξει. Ήταν ένα μηχάνημα που έτσι κι άλλως και όταν βγήκε δεν ήταν κάτι του wow. Τίποτα δεν ήταν. Εντάξει, το κατάλαβα μετά από χρόνια αυτό. Που άρχισα κι εγώ να μπαίνω δηλαδή στο νόημα. Γιατί στην αρχή δεν ήξερα. Εντάξει, μου όλη την πατέρα. Καλά, εντάξει, όχι, δεν ξέρω την πατέρα. Ίσα-ίσα που έμαθα κιόλα. Μπράβο, αυτό. Δες το από τη θετική πλευρά. Ναι, πήρες ένα μηχάνημα, έμαθες, πειραματίστηκες, σε βάλει να σκεφτείς πιο καλά, πιο δημιουργικά. Ναι. Τελικά βρήκες τον δρόμο σου. Έχω βγάλει πολλά πράγματα και με εκείνο. Εντάξει, δεν αντιλαμβάνω. Αυτό μετράς. Σίγουρα. Τώρα πώς πρέπει να χωριστούμε για να το κάνουμε σωστά. Αντώνη, θες να χωρίσεις μια ομάδα, να του κάνεις δύο ομάδες, να πας πρώτα με τη μία με το X-Hunter και τώρα με το Excalibur. Θέλετε να βάλετε βέργες, είναι κάποιος που θέλει να δουλέψει βέργες, θέλει να δουλέψει κάτι τέτοιο. Εγώ ήθελα να πω κάτι σε σχέση με τις βέργες. Ναι. Όταν τα κρατάμε τις βέργες, δηλαδή σταθερά στα χέρια μας, την ανάσα, παίρνουμε ανάσα ελεύθερα ή σταματάμε. Ελεύθερα. Συγχρονίζεσαι και ελεύθερα, είσαι ή όσο πιο ήρεμο στην καθημερινή. Δηλαδή, πώς είσαι και αράζεις σπίτι σου και χαλαρώνεις, αυτό το πράγμα θέλουμε να έχεις. Δεν θέλουμε ούτε ανάσες, ούτε γυμναστική, ούτε τίποτα. Θέλουμε να συγχρονιστείς με το χώρο που βρίσκεσαι, να έχεις την ανάλογη ηρεμία και με τις βέργες που βαστάς. Μάλιστα. Όταν κάνω εκπνοή, τραβάω δηλαδή, βλέπεις τις βέργες. Αυτό είναι και με τον αντίχειρα που κάνουμε, το βραχύκλωμα. Να δούμε αν λέει κάποιος, κάνω τις βέργες και δεν δουλεύουν. Δεν είσαι εσύ κατάλληλος αγώγημος να δουλέψεις, γιατί δεν έχεις συγχρονιστεί πάνω στις βέργες. Πρέπει να ενώνεις τους αντίχειρες και να κάνουν βραχύκλωμα. Και οι βέργες να κάνουν μια αντίδραση. Είτε προς τα μέσα, είτε προς τα έξω, είτε δεξιά, είτε αριστερά. Να κάνει μια αντίδραση, θέλουμε. Έτσι. Κάνουμε δύο ομάδες. Κάνουμε τη μία. Αλλά σε ενοπτικές διαδικασίες, γιατί από κάτω είναι ο χώρος που δεν μπορείς να κάτσεις πολύ. Μην το κάψουμε κι εμάς. Όχι, όχι. Παίρνει τη μία. Εκτός αν θες να πάμε δύο άτομα για αρχή να το δούμε. Να καταλήξουμε και να πάρουμε μια ομάδα μετά και να πάμε να το εξερευνήσουμε καλύτερα. Ηλία, δεν θα ήταν πιο σωστό να πάμε στα αυτοκίνητα. Να πάει, αφού είσαι στην κάτω πλευρά, να πάμε στα αυτοκίνητα, δεν πρέπει να ανάψουμε κινητό. Θα είναι μόνο η κάμερα και αυτοί που θα πάνε κάτω. Ναι. Κανένας άλλος. Μα έτσι θα το κάνουμε αυτό. Μόνο έτσι. Και να πηγαίνουν να το δουν όλα τα παιδιά αυτό. Ναι, και να το δουν όλα τα παιδιά, δεν έχουμε θέμα. Προχωράτε. Αντώνη, έχει ένα άνθρωπο φακό εκεί πέρα, δικός μας δεν είναι. Όχι, έχετε μηχανήματα. Κάτσε λίγο εδώ. Τώρα έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε ένα live. Είμαστε σε μια ομαδική έρευνα. Τώρα το που δεν έχει και μεγάλη σημασία, ήδη άλλους έχουμε ανακοινώσει. Θα δείξουμε για αρχή κάποιες λίγες τεχνικές. Έχουμε κάνει μια προέρευνα πρώτα. Έχουμε εστιάσει σε μια ακτίνα και θα δουλέψουμε σιγά σιγά διάφορα μηχανήματα για να δούμε αν θα μπορέσουμε να εστιάσουμε στον χώρο. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε. Α, έχει το 1500 άρι, τέλεια. Ωραία. Θα βάλεις dynamic. Είναι ήδη. Ωραία, και βάλε ευαισθησία στο 7. Όχι το βόλιο, πιο κάτω.
εδώ. Τέλειο. Θα καλέξει τις κυρίες για το φάσμα. Ναι, ναι, ένα ακόμα μεγάλο φάσμα έρευνας. Έχουμε έρθει σε ένα σημείο έρευνας, μια ομαδικής έρευνας και έχουμε εντοπίσει κάποια σημεία που το κάνουμε μια αναζήτηση τώρα στο χώρο. Έχουν φύγει τα παιδιά για να κάνουμε την αναζήτηση. Εδώ μέσα στο βάθος έχουν πάει. Οι υπόλοιποι περιμένουμε εδώ στα αυτοκίνητα κοντά. Λοιπόν, εδώ στο σημείο ξεκινάμε ένα live, είναι από την ομαδική έρευνα που είχαμε δηλώσει στις 3 Δευτέρου. Έχει ξεκινήσει η έρευνα, χωριζόταν σε δύο μέρη. Το ένα μέρος είναι το να βρούμε πολύτιμα αντικείμενα και το δεύτερο μέρος είναι ότι σε αυτό το σημείο που έχουμε έρθει έχουν ακουστεί διάφορες μαρτυρίες για παραφυσικά φαινόμενα και τα έχουμε βιώσει και εμείς οι ίδιοι. Σε μια προηγούμενη φορά που είχαμε έρθει είχαμε εντοπίσει κάποιες διάφορες δραστηριότητες που κατά τα δικά μας λογικά ήταν ανεξήγητες. Τώρα είμαστε στη φάση που έχει τελειώσει η μισή έρευνα, έχουμε εντοπίσει το σημείο ενδιαφέροντος και έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο, στο δεύτερο μέρος της έρευνας, που έχουμε χωριστεί σε ομάδες και η μία ομάδα έχει φύγει σε έναν διαφορετικό χώρο για να εντοπίσει αυτά τα φαινόμενα, είτε τα αντικείμενα, είτε αν παρατηρήσει κάποιες ανεξήγητες δραστηριότητες. Οι υπόλοιποι περιμένουμε σε έναν τοπικό χώρο, έχουμε μαζευτεί όλοι μαζί και περιμένουμε την πρώτη ομάδα να γυρίσει. Εδώ είμαστε λοιπόν στο χώρο. Και περιμένουμε όλους τους υπόλοιπους για να φύγει η άλλη ομάδα μετά. Α, ακούγεται. Τα παιδιά τα δικά μας είναι. Ναι, τα δική μας είναι. Α. Να δούμε που μπορεί να είναι. Νίκο, έλα άμα θέλεις. Έλα άμα θέλεις μαζί. Βλέπεις. Ε, α. Κατά την περίοδο της του εμφυλίου και φεύγοντας προς τα βόρεια κάποιοι μίλαγε για κάποια απόκρυψη που ήξερε τον πατέρα του. Αυτός λόγω επειδή είχε ζώα εδώ πέρα έψαχνε αυτό το σημείο. Ήταν κάποια χαριστικά, να πούμε, ήταν τρεις παλιές εκκλησίες παλιά εδώ πέρα. Ναι, ήταν και, μιλάμε τώρα από πολύ παλιές. Οι οποίες έχουν γκρεμιστεί τελείως, δεν υπάρχουν πια. Υπάρχουν μόνο κάτι πέτρες, σκόρπιες δηλαδή. Κατάφερε, επειδή έχει πυκνώσει το δάσος εδώ πέρα με τα χρόνια, κατάφερε να τις εντοπίσει και εκεί ζήτησε τη βοήθειά μας. Βρήκαμε αρκετά στοιχεία όσον αφορά το κομμάτι της έρευνας αυτό. Και ερχόμενοι εδώ, βέβαια μας είπε ότι φοβόταν να έρθει μόνος αυτός εδώ πέρα. Ναι. Γιατί είχε βιώσει κάποια ανάλογα περιστατικά και ήθελε από εμάς πρώτον και να τον βοηθήσουμε στην έρευνα αλλά και λόγω του φόβου να έρθει εδώ πέρα μόνος να ψάξει, δηλαδή με τον αγοράσει. Ναι, γιατί έλεγε ότι συνέβαιναν πολλά πράγματα περίεργα που εντάξει ο Βοσκός δεν μπορούσε να τα εκφράσει με το μυαλό του, έβλεπε, τον εφόβιζε τέλος πάντων να βγει βράδυ. Που ναι. Για Βοσκό είναι δύσκολο αυτό έτσι να φοβηθεί γιατί είναι άνθρωποι στη φύση και στη νύχτα. Και βιώσαμε εμείς όλα αυτά τα περιστατικά. Την πρώτη φορά που ήρθαμε τα βιώσαμε όλα ξεκάθαρα. Δηλαδή σε ένα σημείο εδώ, λίγο πιο κάτω που καθόμαστε, σηκώθηκε ένας αέρας ανεξήγητος, έτσι. Ακούγαμε καλπασμούς αλόγους, ακούγαμε ζώα να περνάνε από δίπλα μας χωρίς να βλέπουμε τίποτα, φωνές. Γενικά υπήρχε μια δραστηριότητα περίεργη της φύσης μέσα. Α, τώρα έρχονται τα παιδιά από κάτω. Το πιο συγκλονιστικό για μένα ήταν το κομμάτι που ακούγονταν τα κουδούνια των ζώων. Αυτό. Δηλαδή είναι σαν να παίρνει κοπάδια από πρόβατα. Α πούμε και δεν βλέπαμε πρόβατα και ήταν δίπλα μας. Ενώ τα πρόβατα του Βοσκού ήταν στη στάνη που ήταν στο χωριό, ήταν αρκετά μακριά. Δεν υπήρχε κάτι ανάλογο. Μέρα. Του σταυρών, ναι. Τι λέει, τι συναντήσαμε.
Λοιπόν, κατεβήκαμε μέχρι εδώ κάτω. Πιο δυνατά λίγο, γιατί κάνουμε και το live να ακούγεται. Ωραία. Κατεβήκαμε μέχρι εδώ κάτω στο μονοπάτι στην πλαγιά. Με το 60 στο Dynamic, στο Static, στο Pulse. Στο Dynamic έχουμε δύο ενδείξεις. Μία απέναντι και μία γυρνάει προς τα κάτω. Και που παίρνει την άλλη. Την πρώτη. Κάνει να παίξουμε. Τρεις φορές το δοκιμάσουμε και τις τρεις. Ωραία, για το Metal βρήκαμε. Και καθαρίσαμε. Ναι. Κάτι άλλο παρατηρήσατε σε... Συνάνω. Έχουμε ένα μπάτερ να πούμε μαζί μας. Έχουμε τον μπάτερ μαζί μας για κάθε ενδεχόμενο. Εκτός ότι είναι μάχημος στην ομάδα και μας βοηθάει στην ανίκριση χρυσού, είναι και ο μπάτερ μας που αν χρειαστεί κάτι παραφυσικό το λύνουμε. Το παρατηρήσατε κάτι περίεργο σε αυτό το χώρο. Στον χώρο του έδαφος ήταν πολύ πειραγμένο σε αφορά αυτό. Όχι, λέω από έχει, έχει μια έτσι... Έχει μια άβρα περίεργη. Έχει. Μια άβρα περίεργη. Ναι. Έτσι λίγο το... Μια εκοφαντική σε πέρα από τα μάξια και σου βγάζει το μέρος λίγο έτσι μια φοβία να πω. Έτσι, δηλαδή να σε κάνει. Ένα γαργάλιμα έτσι. Εσύ, πάτερ μου, που είσαι και της, ναι, του πνεύματος και της εκκλησίας και αυτά, πώς το αισθάνεσαι? Αισθάνομαι ότι κάτι, κάτι μπορεί να έχει, γιατί ήταν λίγο έντονο. Αυτό είναι μια επιβεβαίωση σε εμάς αυτά που ζήσαμε. Το ότι τα επιβεβαιώνεις και εσύ. Γιατί ναι, εντάξει, εμείς είμαστε, δεν είμαστε αυτοί οι θρήσκοι που είμαστε κάθε μέρα στην εκκλησία. Κάθε ένας έχει τα πιστεύω του, αλλά είναι και, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα να τα ακούσει και από έναν ιερέα. Ότι βασικά, νομίζαμε ότι είναι και άλλοι μαζί μας. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Γιατί ρώτησε κάποια στιγμή. Και δεν έχει κανένα μαζί σα. Γεια σα. Αφού όλα τα παιδιά είναι από πάνω. Το ρώτησαν, ήρθαν κι άλλοι, γιατί δεν έρχονται και τα παιδιά. Και όμω έρχεται κάποιο άλλο. Πόσο εκπληκτικό είναι όλο αυτό, έτσι. Ότι... Και το μέρο βγάζει μια μαγεία και κάτω. Είναι λίγο παράξενο. Βγάζει. Είναι έτσι. Δες, την προηγούμενη φορά που μπήκαμε μέσα. Άλλαξε όλο το τοπίο. Εκεί που ήταν ηρεμία, ήμασταν σε ομάδα στα παιδιά. Ακούγαμε καλπασμούς, ακούγαμε ζώα, ακούγαμε φωνές. Στην αρχή νόμιζαμε ότι μας πήρανε χαμπάρι και έχουν έρθει τώρα κάποιος από το χωριό και μας κάνουν πλάκα. Πλάκα, ναι. Που το χωριό δεν είναι τόσο μακριά, ναι. Δεν μπορεί να έρθει κάποιος με τα πόδια εδώ πέρα. Λέμε ένας βοσκός, κάποιος, οποιοδήποτε μπορεί να θέλει να μας κάνει πλάκα. Ακριβώς. Αλλά μετά καταλάβαμε ότι όλα αυτά δεν ήταν πλάκα και δεν ήταν κάποιος. Σε φυσικό, λέει κάποιο άνθρωπο. Ήταν κάτι άλλο. Σου λέω: ακούγαμε το κοπάδι με τα ζώα δίπλα μα, παίρνει και από εδώ και δεν λέγαμε ζώα. Είχαμε τρελαθεί. Του λέω: έχει έρθει κοπάδι, μαλάκα. Πάμε να φύγουμε. Και εμεί αυτό κοιτάξαμε. Είναι βοσκό εδώ. Ήταν περίεργο το έδαφο. Και λέμε: πώ έρχεται τα ζώα, πώ έρχεται τα γουρούνια που περάσει εδώ. Δεν υπήρχε τίποτα, φίλε. Ναι. Γιατί το ψάξαμε μετά. Σε βγάζει μια ανατριχίλα, σε βγάζει. Αυτή και πιο μέσα που γίνεται πιο πυκνό είναι ακόμα πιο. Γιατί το έχουμε προχωρήσει. Όντω έχει μονοπάτι που περνάει απέναντι και ανεβαίνει πάνω. Καραμπάμ κάνει ότι πάει προ εκεί. Έτσι, αυτό είναι, ξέρει και μια πιστοποίηση. Ότι όλα αυτά δεν είναι τη φαντασία μα και ότι δεν βγαίνουμε έξω να πούμε ότι α, είδαμε ένα παραφυσικό. Θέλουμε να το πιστοποιήσει αυτό το πράγμα. Το βλέπουν και άλλοι άνθρωποι. Το να το βλέπει μόνο δεν λέει τίποτα. Όταν το πιστοποιούν πολλοί άνθρωποι μαζί, τότε κάτι συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει είναι όταν πα στο κομμάτι τη έρευνα, τότε είναι τα ακούσει. Όταν πα μόνο γι' αυτό, μπορούμε να ακούσει. Ναι, γιατί όλα. Ξέρει τι γίνεται. Ότι όλα θέλουν το χρόνο του να γίνουν. Μπορεί να βρεθεί στο λάθο σημείο, το λάθο χρόνο και να γίνουν όλα αυτά. Δεν σημαίνει ότι. Όλοι θα αντιληφθούμε το ίδιο πράγμα. Γιατί ο καθένας έχει μια διαφορετικό επίπεδο αντίληψης. Άλλο εσύ μπορεί να αντιλάβει, δηλαδή ένα θόρυβο μπορεί να τον εκλάβει. Να τον εκλάβει πολύ διαφορετικά με το δικό σου μυαλό και το σκεπτικό σου. Ένα άλλο να το εκλάβει. Αλλά όταν βλέπουν όλοι ότι υπάρχει μια δραστηριότητα, τότε κάτι συμβαίνει. Ακριβώς. Το πώς το εκφράζει ο καθένας είναι ένα δικό του κομμάτι. Ακριβώς. Γι' αυτό τώρα φέραμε και μια. Πολλές κατηγορίες ανθρώπων να το δουν όλοι αυτό το πράγμα, γιατί είναι ένα σημείο που μας έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον εδώ και δύο χρόνια. Δεν είναι τώρα. Για την πρώτη φορά που ήρθαμε, όταν ξεκίνησε η πρώτη έρευνα, είχαμε τρελαθεί. Πάτερ μου, σου λέω, δεν ξέραμε. Δηλαδή, κοιταζόμαστε, λέγαμε, ακούμε ζώα και δεν βλέπουμε ζώα. Ναι. Και δεν τα ακούμε από μακριά, τα ακούγαμε στα πόδια μας. Τα κουδούνια τα ακούγαμε δίπλα μας. Είναι πολύ περίεργο το μέρος. Είναι, είναι. Ξαφνικά, δηλαδή, από ένα μονοπάτι καταλήγεις κάτω και εκτός ότι φαίνεται ότι κάτι ήταν εκεί κάτω, σε αυτό το μέρος. Είναι και πολύ βίζα, πολύ εκοφαντική ησυχία, πολύ, πολύ περίεργο. Έτσι βγάζει ένα. Λες τι γίνεται τώρα. Μα το θέμα σε όλα αυτά είναι να κατανοείς ότι υπάρχει και να καταλαβαίνεις ότι δεν είναι μόνο η ύλη. Δεν είναι αυτά που βλέπεις στη ζωή μας. Φαντάζομαι, Αντώνη, ότι περνάς και ακόμα και τα αμάξια που περνάνε είναι το τέτοιο το μέρος που δεν μπορείς. Σαν να εξαφανίζεται ο ήχος. Εδώ. Και επικεντρώνεσαι μόνο σε αυτό που σε περιβάλλει. Και πιο κάτω απομονώνουν όλα. Δεν υπάρχουν ήχοι. Ναι. Τώρα εμείς έχουμε κάτι στο πιο ψηλό σημείο. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε όλοι μαζί. Ακριβώς. Πάμε αναομάδες. Έχουμε χωριστεί αναομάδες και πάμε αναομάδες και το ζούμε αυτό το πράγμα. Πάμε λοιπόν να δούμε και δεύτερη ομάδα να πάει και να μας πει και αυτή τις εμπειρίες της. Γιατί. Ακριβώς. Αυτό θα είναι σημαντικό. Δηλαδή έχουμε έρθει 15-20 άτομα εδώ. Αν όλοι πούμε ότι ρε παιδιά εδώ κάτι συμβαίνει. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι τρελοί. Δεν είμαστε όλοι για το ψυχιατρίο. Κάτι γίνεται. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε και τα υπόλοιπα παιδιά τι γίνεται. Κλείνουμε το live για να ξεκινήσουμε σε λίγο. Πάμε προς τα πάνω.
Είδες, Νίκο, ότι τελικά, φίλε, αυτό το μέρος, το έχω πει πολλές φορές ότι εδώ δεν υπάρχει όσο να μην παίζει κάτι. Εδώ, για κάποιο λόγο, κάποιες συνθήκες δημιουργήσαν όλα αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, το τι είναι αυτά τα φαινόμενα. Έχουν γίνει δολοφονίες. Εδώ, καταρχάς, έχει γίνει πόλεμος, έτσι. Πόλεμος, ναι. Είχαν επιτεφυλίου, έχουν γίνει σφαγή εδώ πέρα. Στοιχεία πάρα πολλά, ναι. Κάτω τόπος είναι γεμάτο σφαίρες από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, νάρκες. Έχουμε βρει εξοπλισμούς, ό,τι αφορούσαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από ρούχισμό μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείς. Οπότε εδώ είναι ένα σημείο μάχης. Κάλιστα, γίνει... άρβυλα, τα πάντα όλα έχουμε βρει. Στο μεταξύ τα βράχια είναι από τις σφαίρες φαίνεται, από τους εξωτρακισμούς που έχουν γίνει. Ναι, οπότε έχει γίνει μάχη, οπότε έχουν σκοτωθεί κόσμος εδώ. Μπορεί όλο αυτό να έχει δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες. Εντάξει, ήταν ο Βοσκός, ήμασταν εμείς, είναι ο Πάτερ, είναι ο Αντώνης. Μα και άλλα 20 άτομα που έχουμε έρθει. Δηλαδή είναι μια ομαδική έρευνα. Γι' αυτό λέμε ότι οι ομαδικές έρευνες είναι πολύ σημαντικές, γιατί πολλά άτομα μαζί βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Δεν γίνεται να είμαστε τρελοί, ρε φίλε. Τώρα. Δεν γίνεται. Και οι άνθρωποι τώρα που έχουμε προχωρήσει στα βουνά και αν δεν έχουμε προχωρήσει, έχουμε γυρίσει στην Ελλάδα 10 φορές και έχουμε φύγει εξωτερικό για τις έρευνες. Δεν είμαστε τώρα από τους τύπους που βλέπουμε κάτι και λέμε α, φοβηθήκαμε. Ναι, πάμε να φύγουμε. Το παλεύουμε εδώ. Πάμε. Κάποιος άλλος πρέπει να έρθει μαζί, πώς τον εγκρίνεις ναι. εσύ. Αν θέλει άλλο παιδί, ποιος θέλει. Ποιος θέλει. Να έρθει. Άλλος θέλει να πάει μαζί. Όχι όλοι. Όχι όλοι, θέλει κάποιος να πάει μαζί. Θέλουν τα παιδιά που ήρθαν από τα... Πού είναι τα παιδιά που ήρθαν από τα Σκόπια. Δεν είναι μαζί. Πού τους. Μέσα στο αυτοκίνητο. Πού είναι τα παιδιά. Εδώ. Πού είσαι. Θες να πεις και το παλικάριο να πάτε. Θα πάω εγώ. Ωραία. Πήγαινε. Δεν είναι μακριά. Πήγαινε να το δείτε κι εσείς. Αντώνη, μπορώ να μιλήσω. Κολφάντερ. Παράδειγμα, αν πας στη Λίμνη, πας στο καραβάκι, μπορείς να το βοηθήσεις. Άκου τώρα, αυτή την απορία την έχω κι εγώ. Δεν ξέρω να στεναβάτε. Εγώ δεν θέλω να λέω ψέματα και μούφες. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι με το νερό είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό. Δύσκολο. Γιατί πώς θα βγουν εκπομπές από το. Αφού παρασύρονται στο νερό. Δηλαδή μπορεί να βρεις εδώ να σου βγάλει έκθεση και το αντικείμενο είναι. Λέω, δεν ξέρω. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Σίγουρα. Το έχω κάνει σε θάλασσα με σκάφος όταν ψάχνω σπηλιές και τέτοια σταθερά σημεία έξω. Το έχω κάνει αυτό και μπορώ να σου πω ότι σε πολλές περιπτώσεις πέσαμε και μέσα. Σπηλιές όμως πάνω από την επιφάνεια. Πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ναι. Δηλαδή έχουμε μπει με σκάφος και το έχουμε κάνει, έχουμε πάει σε παραλιακά μέρη που ψάχναμε σπηλιές. Γιατί λένε ότι η λίμνη δεν είναι τόσο πολύ βαθιά, γι' αυτό. Ηλία, πόσο είναι η λίμνη. Πόσο? Πόσο βάθος έχει η λίμνη. 12 άνετα. 12 μέτρα. Τώρα ναι. Δεν είναι βαθιά. Δεν είναι βαθιά. Όχι. Δεν μπορεί να βγάλει εκπομπή η λίμνη γιατί έχει βάλτο όλη η λίμνη στον νερό. Α, ναι. Ξέρεις τι δεν έχει. Η μαλακία είναι στη λίμνη. Μπορούμε να δουλέψουμε με μαγνήτες. Μόνο μαγνήτες. Δηλαδή να είμαστε με βάρκα και με μαγνήτες. Εκεί μπορεί να βρεις πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει ποτέ. Όχι. Και επιτρέπεται ο μαγνήτης. Δεν απαγορεύεται. Να πάρουμε τους μαγνήτες αυτή. Νίκο, πάμε να συνεχίσουμε το live. Αλλά ο πεθμένος της λίμνης δεν έχει. Έλα, Ηλία. Πάτο, είναι βάλτο. Και δεν βγαίνει μόνο. Το έχω σκουνθεί. Για μένα τώρα. Τι λέει. Μου δίνει μια σταθερή κατεύθυνση εδώ αιστεία. Τον παντρεύουμε αυτόν εδώ, άμα θέλετε, έτσι. Δώστε προσφορές. Πόσο χρόνο είσαι. 30. Πρίκα. Δύσκολα. Στον ήλιο μοίρα δεν έχει κορίτσια. Μην τον πάρετε. Θα δουλεύετε εσείς γι' αυτόν. Κάτω πας, Ναι. Βρες το θησαυρό γιατί χωρίς πρίκα δεν λέω να σε παίρνω. Μακάρι. Έχει φράγκα από κορίτσια, πάρτε τον. Φίλιπ λέει φοράει μπουφάν. Κάνα 500 το έχει, είναι φορτωμένος είναι. Πάρτε τον. Θα έχει κι άλλα. Χριστές να σας κάνει. Εστία με δείχνει. Ναι. Τώρα, με τα λίγα που ξέρω. Σωστά έχεις πάει. Δεν είναι καθόλου λίγα. Εκεί βγαίνουμε κι εμείς τώρα. Και από πάνω εκεί είμαστε δυνατά. Πάμε. Πάμε, Νίκο. Ηλία. Ναι. Ηλιακό. Αντώνη, από εδώ που κατέβηκαμε. Πού. Μόνο κάτι εδώ.
Όχι, βρε, δεξιά θα κάνουμε. Από εδώ κατέβηκαν προηγουμένω. Όχι, δεν έχω θέμα. Να, το εδώ είναι. Έλα από κάτω. Έλα από κάτω να είμαστε πιο κοντά. Όποιος θέλει έρχεται, παιδιά, ε! Όλοι εκεί συμπίκουν. Και εκεί γίνονται και τα περίεργα... Ναι, κάνει πυκνώνει... λίγο κάτι χαζά η Βέργα. Μπορώ να πω. Η αριστερή σε μένα κάνει συνήθως τα χαζά. Αλλά με πάει στη συνέχεια σε μια κατεύθυνση. Δεν αλλάζει. Οπότε όλοι συμπίκουμε στο ίδιο σημείο και όλοι βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Το πιστεύω. Κάνας. Έχει γεμίσει το ίντερνετ, όλοι είναι με δορυφόρους, με... από το Google βρίσκουν ραβδοσκόπιοι, σου λέει εκεί, εδώ, σπίτια, ανακαλύπτουν σημεία και όταν στέλνουν κόσμο, γιατί πάνε χαζοί, ας πούμε, με νεκνευτές και ψάχνουν, δεν βρίσκουν τίποτα ποτέ. Εγώ αυτό που λέω, αφού ξέρεις τις βρίσκεις από το δορυφόρο, πάνε βγάλτες. Δεν θέλουν, θέλουν είναι... αγαπάνε τον κόσμο, ναι. Βγαίνουν δημόσια, το λένε ότι εκεί υπάρχει χρυσός. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι με μεγάλη αγάπη και σου λέει πήγαινε πάρτα ρε παιδί μου. Ναι, έχω βρει εγώ... Ναι, ναι. Έχει βρει, αλλά τα φάγανε. Ναι. Και όλοι αυτοί οι μπαρμπάδες που μιλάνε είχαν κάποτε λεφτά, βρήκαν, αλλά τους τα φάγανε, τους ξεγελάσανε. Ναι. Και τους τα φάγανε τα λεφτά και τώρα δεν έχουν τίποτα, δεν έχουν βενζίνη να βάλουν. Είχε, θυμάμαι πριν χρόνια είχε έρθει ένα στο μαγαζί και μου λέει, μου είχε πάρει τηλέφωνο ότι είμαι ο καλύτερος ραβδοσκόπος που υπάρχει. Ω, εντάξει, σεβαστό. Θέλω να σου μιλήσω, να με πάρεις την έρευνα, να είμαστε μαζί στην ομάδα. Λέω ναι, ευχαρίστω. Αλλά τα πούμε από κοντά τώρα. Από το τηλέφωνο τι να λέμε. Έρχεται ένας τύπος με λαστικένια παντόφλα καλοκαίρι, νοσοκομιακή. Με ένα σορτσάκι, βρώμαγε. Και μου λέει: εγώ τα βρίσκω όλα. Του λέω: ρε φίλε, ούτε αμάξι τίποτα με λεωφορεία τώρα στο μεταξύ. Του λέω: ρε φίλε, πώς θα βρει όλα, η οικονομική σου κατάσταση, ξέρω εγώ, έχει βρει κάτι. Τα πάντα μου λέει: βρίσκω. Του λέω: τι έχει βρει. Μου λέει: τίποτα από λεφτά. Του λέω, βρίσκω κόκαλα, βρίσκω τάφους, βρίσκω πέτρες, βρίσκω πολύτιμους λίθους. Ωραία ρε παιδί μου, από όλα αυτά τίποτα δεν είχε εμπορική αξία να φτιάξει μια ποιότητα ζωής. Λέει, όσες φορές τα βρήκα, λέει, με ξεγελάσαν και μου τα πήρανε. Ναι, το το κλασικό. Το ξεγελάσαν και τα πήρανε. Και εντάξει, ξεγελάσαν μια φορά, ξεγελάσαν δύο φορές, ξεγελάσαν τρεις. Να κάνει να βρίσκει κάτι. Γίνεσαι μαλάκας πάντα. Ή το άλλο είναι μαγεμένο αυτό και έγινε κάρβουνο. Ναι, έγινε κάρβουνο. Στο μεταξύ, τι γίνεται, ότι στο έδαφος όταν σκάψεις κάτω, σίγουρα πολλά δέντρα πολυθώνονται και δημιουργούν αυτή την, τα καμένα δέντρα που λέμε, το κάρβουνο. Γιατί και το κάρβουνο με αυτόν τον τρόπο τα θάβουνε τα... και γίνεται. Τα κέρδη και γιατί γίνεται και το κάρβουνο. Όπου βρίσκουν κάρβουνο ήταν παλιά λίρες και επειδή είναι μαγεμένες βλέπουν κάρβουνο. Εντάξει, ναι. Τι να κάτσεις τώρα να συζητήσεις με αυτούς τους ανθρώπους. Τι να κάτσεις να πεις. Αφού έχουν μια νοοτροπία ότι. Ασχολείσαι μόνο σου. Αυτό κάνω. Πλέον... Βρες μια δουλίτσα, πήρες τώρα μια ένδειξη. Πήγαινε, φτάσει στο μηδέν. Γιατί αν δεν τη φτάσει στο μηδέν, ποτέ δεν ξέρει τι είναι. Και να σου πω κάτι, ό,τι βγει, ρε φίλε. Ναι. Ό,τι βγει. Γιατί χρωστά σε κανένα να δώσει καμιά νέα εξηγήση, άμα δεν πα καλά. Δεν το σκάφει, γυρνάμε όλη την Ελλάδα και σκάφουμε 50 φορές και τη μία βρίσκουμε. Εγώ με τον Αντώνη, αν βάλουμε τα λεφτά που έχουμε κάψει μόνο σε βενζίνα, ξεπερνά τις 50.000. Μόνο σε βενζίνα, θα σου πω. Όχι ξενοδοχεία, φαγητά. Αυτό πιστεύω. Μα έπιασε. Να το. Αυτό που λέγαμε. Ξενοδοχεία, φαγητά και τα λοιπά. Τι λέει, παιδιά. Ωραίοτατο. Λοιπόν, τα παιδιά είναι ικανοποιημένοι και οι τρεις. Ναι, τι ένδειξη πήρατε. Καλές. Ομόφωνα με τη δική σου ένδειξη και με το Excalibur. Και με τη γεννήτρια. Και με το 1500. Έχουμε δύο ενδείξεις προς τα εκείνη την πλευρά. Μία πιο ζωήρη κάτω. Μετά το δρόμο. Κάτω, χαμηλά. Ναι. Μετά το, από την πλάνη πριν από ήμασταν. Μετά το δρόμο. Άρα από την ευθεία που παίρνεις εσύ, με την ευθεία που παίρνουμε εμείς, ερχόμαστε κάπου εκεί κάτω. Μέσα, κάτω από τον δρόμο μας. Από αυτή την πλευρά, όχι από την άλλη. Δεξιά. Δεξιά μας. Δεξιά, ναι. Και δεν πήγαμε μόνο εδώ χαμηλά, περάσαμε απέναντι, ανεβήκαμε πάνω. Ανεβήκαμε μέχρι πάνω. Ωραία. Εγώ λέω να πάμε σε ένα καφέ, να κάνουμε συμβούλιο. Να ζεσταθούμε λίγο, να πιούμε ένα καφέ. Συμφωνείτε? Πάμε εκεί που ήμασταν. Ναι, να κάνουμε ένα συμβούλιο, τι θα κάνουμε, πώς θα χειριστούμε. Μην καθόμαστε εδώ. Ναι, και ό,τι απορία έχετε, να την ρωτήσετε και στον καφέ. Ή να βρούμε κάποιο άλλο καφέ να πάμε εμείς μπροστά, να βρούμε κανένα πιο μεγάλο να μπορούμε να κάτσουμε. Γιατί σε αυτό το δεν μπορούσαμε να κάτσουμε. Πάμε, κάπου θα βρούμε. Σε αυτό το πρατήριο που περάσαμε τώρα νομίζω είναι μεγάλο το καφέ.